ο κύριος Μουρμούρης. Ναι, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα Νίκο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω και σε βλέπω πάλι, έστω και από μακριά. Και πιστεύω πως ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα να μας επιτρέπει να εμβαθύνουμε σε ένα θέμα εξαιρετικά σοβαρό που ως συνήθως και δύσκολο, ως συνήθως δεν συζητούμε γι' αυτό. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω για να σιγουρευτώ είναι, ανέφερες μία σχέση γονιμότητος και εισδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν κατάλαβα καλά για 2-3 χώρες τουλάχιστον. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι στατιστική σχέση, δεν είναι σχέση αιτία-αιτία του. Δηλαδή πιο πολύ το βλέπετε σαν ένα σημείο το οποίο χρήζει κάποιες περαιτέρω ανάλυσης παρά θεωρείτε ότι είναι ένα δεδομένο ότι η εισδοχή δημιούργησε και αυτό. Και ίσως εκεί να έχουμε ένα φαινόμενο ενδοευρωπαϊκής μετανάστευσης. Δηλαδή, είναι πολύ πιθανό, επειδή δεν χρειαζόταν πια μια σειρά διαδικασίες, να έχουμε μια μετακίνηση ελληνικού πληθυσμού, την οποία δεν την καταγράψαμε ποτέ, για μια πενταετία, που δεν καταγράφεται κιόλας εύκολα, αν δεν γίνει ειδική μελέτη, και αυτή να δημιουργεί και αυτές τις αλλαγές. Τώρα, παρόλα αυτά, θέλω μια διευκρίνηση, αν πρόκειται απλώς για στατιστική σχέση, ή έχετε εντοπίσει σχέση αιτία-αιτία του. Το δεύτερο είναι ως προς τη μετανάστευση, που στο τέλος, καλώς ή κακώς, πρέπει να την απομυθοποιήσουμε με κάποιο τρόπο και να τη δούμε πιο σοβαρά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πετυχαίνει γιατί συνδυάζεται με την εργασία και γενικά επίλυση του οικονομικού προβλήματος του μετανάστη, αλλά και της χώρας όπου γίνεται η μετανάστευση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόγραμμα οικονομικό, κάτι που εμείς ειδικά είμαστε εξαιρετικά αδύνατοι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε το πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης για μας τους ίδιους. Έτσι, αδυνατούμε να ξέρουμε ποιες ειδικότητες χρειαζόμαστε. Οριακά φτάνουμε να λέμε στην περίοδο που χρειάζεται να μαζευτούν, ξέρω, οι φράουλες, ότι θέλουμε, ας πούμε, 200 Πακιστανούς και τρέχουν στις πρεσβείες, μήπως βρουν τους Πακιστανούς. Θέλουμε να μαζέψουμε τις ελιές και ψάχνουμε μήπως βρεθούν τίποτα Βούλγαροι και έρθουν. Αυτά είναι τώρα τυχαία και δεν οδηγούν, δεν λύνουν ούτε το πρόβλημα, ούτε το πρόβλημα μας είναι να έρθει κάποιος για 3 μήνες και να ξαναφύγει. Πιστεύω ότι το δημογραφικό με την οικονομική κατάσταση που έχει η χώρα και την ασχέτως τώρα τη λέμε αν πάμε καλά ή δεν πάμε καλά ή με πολιτικά γυαλιά, δεν πάμε καλά. Έτσι, και δεν πάμε καλά όχι τώρα, δεν πάμε καλά πολλά χρόνια τώρα. Ίσως να κλείνουμε και 2 δεκαετίες που δεν πάμε καλά, έτσι, με διάφορα σκαμπανεβάσματα. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ κρίσιμο μέγεθος που λέγεται οικονομική κακή κατάσταση, έτσι, όπου δεν διαφαίνονται πορείες οι οποίες να επιλύνουν το πρόβλημα και ένα δημογραφικό το οποίο είναι πραγματικά εκρηκτικό. Έτσι, αυτός ο συνδυασμός είναι πολύ κακός συνδυασμός και δεν ξέρω πώς λύνεται. Τώρα στο τρίτο που το είχα σαν ερώτηση αλλά εμέσως έχεις απαντήσει, το Ισραήλ και η Ελλάδα έχουν στις χώρες τους και στη διασπορά τους έχουν περίπου ίδια νούμερα, 15 με 16 εκατομμύρια, άντε να είναι λίγο παραπάνω για την κάθε μία χώρα. Το Ισραήλ γενικά είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για μας, με την έννοια ότι έχουμε και εμείς μια διασπορά μεγάλη, έτσι, έχουμε σε κάποιο βαθμό μια καλή, καλό μέγεθος και ποιοτικό στο εξωτερικό. Αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να ενεργοποιηθεί. Έτσι, το οποίο δεν είναι εύκολο να ενεργοποιηθεί, ειδικά όταν το αντιμετωπίζουμε με φράσεις του τύπου «Ξέρω να γυρίσουν οι νέοι». Οι νέοι και εμείς ήμασταν εκεί, εγώ ήμουν πάρα πολλά χρόνια έξω. Δεν γυρνάς γιατί θα σου πούνε ξέρω, καλά λόγια. Πρέπει να υπάρχουν συνθήκες πολύ ειδικές, τις οποίες δεν φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι, δεν υπάρχει πολιτική να τις φτιάχνουμε. Επομένως, το θέμα Ισραήλ είναι ένα γενικά πρότυπο για συνεργασία και ίσως το θέμα των μεγάλων αριθμών δεν είναι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας ή της ελληνικής χώρας, δηλαδή να λυθεί το δημογραφικό για να λυθούν και άλλα προβλήματα. Πιστεύω ότι το νούμερο 15-16 εκατομμύρια, Ελλάδα, εσωτερικό και εξωτερικό, αν ακολουθούν τα πρότυπα του Ισραήλ, είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει πολύ καλά αποτελέσματα. Κλείνοντας το θέμα, νομίζω ήδη υπόθηκε από τους άλλους, είναι στρατηγικό
Έτσι, και απαιτεί μια μακρόχρονη έντονη προσπάθεια, μόνιμες πολιτικές και όχι του στυλ ένα επίδομα, το οποίο μάλιστα το επίδομα τα τελευταία 5-6 χρόνια, τα επιδόματα που ακούγονται είναι της τάξης 300 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, και μάλιστα δίδονται με τέτοιο τρόπο, δεν είναι μόνο η πολυπλοκότητα που ανεφέρθη, δίδεται με έναν τρόπο που στο τέλος λες δεν το θέλω, δεν μου χρειάζεται, πάντως δεν πετυχαίνει. Άρα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα στρατηγικής εκεί με πολιτικές τις οποίες δεν ξέρουμε και δεν φαίνεται να θέλουμε να δουλέψουμε. Αυτή την εντύπωση έχω. Δεν ξέρω, Νίκο, αν έχεις άλλη. Ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω, μάλλον δύο, γιατί ήταν δύο ζητήματα. Το ένα είναι με την πολιτική του Ισραήλ, που συμφωνώ ότι είναι αυτή που μας χρειάζεται περισσότερο από όλες τις άλλες. Υπάρχει μια κρίσιμη διαφορά. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει το δημογραφικό πρόβλημα σαν ζήτημα εθνικής επιβίωσης. Δηλαδή βγαίνουν εκεί στην τηλεόραση και λένε ότι αν ο πληθυσμός πέσει κάτω από τα 10 εκατομμύρια και πάει σε αυτά, αμέσως σε διάστημα 2 ετών θα είμαστε υποδεέστεροι σε εκείνη την περιοχή, σε εκείνο τον τομέα. Και υπάρχουν επίσης πολύ αναλυτικές στατιστικές οι οποίες δείχνουν την εξέλιξη του πληθυσμού, του Ισραηλινού πληθυσμού και του Παλαιστίνιου πληθυσμού σε όλες τις περιοχές, έτσι ώστε να ελέγχονται τα τοπικά ισοζύγια και να δούνε μήπως γίνονται μη αντιστρέψιμες μετατοπίσεις. Επίσης υπάρχει μια μεγάλη προδιάθεση να αναδειχθούν όσοι κάνουν πολλά παιδιά ότι εκπληρούν το εθνικό τους καθήκον. Προβάλλονται, τους συζητάνε, δίνουν συνεντεύξεις. Κάτι το πόρο απέχει σε σχέση με αυτά τα οποία γίνονται εδώ, έτσι, όπου καμία τέτοια αντιμετώπιση δεν λαμβάνει χώρα. Κατά συνέπεια, πρέπει να αντιταχθούμε πολλή πλευρά από την πολιτική του Ισραήλ για να την εφαρμόσουμε. Είναι δύσκολο, δεν είναι. Δηλαδή, τα κατεστημένα της ελληνικής κοινωνίας με όλα αυτά τα πρότυπα της σπατάλης, της ξέφρενης διασκέδασης, όλα αυτά τα ιδιαστικά μοντέλα τα οποία μας έχουν κατακλείσει, θέλει πολύ δουλειά για να τα ανατρέψει αυτά και να προβάλλεις κάτι άλλο το οποίο έχει μια θετική προοπτική, έτσι. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Και εκεί θα είναι η μεγάλη δυσκολία. Γιατί θα πέσει όλη η κατεστημένη τάξη που ξέρει μόνο να ξοδεύει και να επιδεικνύεται, θα πέσει, δεν υπάρχει περίπτωση να βοηθήσει αυτό. Τώρα, όσον αφορά τα στατιστικά και τα οικονομικά, τα έχουμε κάνει και τα δύο. Είναι και στατιστικά τα έχουμε βρει αυτά. Μετά όμως έχουμε κάνει και πολλές οικονομικές εκκινήσεις, πάρα πολλές, και συγκρίσεις αιτιότητας και ούτω καθεξής. Οπότε το έχουμε καλύψει κατά την άποψη. Είναι δηλαδή αρκετά robust τα αποτελέσματα του δίκτυου. Okay, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.